πρωταγωνιστή πέρσι στον Ολυμπιακό ή πρόπερσι στην Ουνικάχα, αλλά θυμηθείτε από τα χρόνια του στον ΠΑΟΚ πόσο ικανός σκόρερ είναι. Δεν έχουμε δει τον Κυρίτσι, ο οποίος όμως έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, από ό,τι μου έλεγε ο Αργύρης Πεδουλάκης λίγο πριν τον τζάμπολ. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο μένει στις εφεδρίες. Καινούργια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο Γκρέκορη έχει το τρίποντο, αλλά ο Ραΐτσεβιτς είναι ψηλός, δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα. Και έτσι ο έμπειρος Γκρέκορη έκανε το σωστό. Πήρε ένα βήμα από τον αντίπαλό του, πρωταγωνιστές του πρώτου μέρους. 3 δευτερόλεπτα, θα προλάβει να σπάρει ο Γκρέκορη και είναι και καλό σουτέρ. Έλα, 50-62. Αυτό το... Το Μάσεβιτς, αυτή είναι η καλή πάση. Το Μάσεβιτς, 52. Πάλι ο Μάιλς, έπλεξε εκεί σε ποτηλιάρισμα και τράκαρε. Ο Γκρέκορη με δύσκολα. Θα βγει να πάρει την μπάλα ο Γκρέκορη για να κάνει το τρίποντο και αμέσως μετά φάουλ. Γκρέκορη πήρε την μπάλα και έκανε lay-up τελικά. Είναι μια λύση. Ευστοχή από τα 6-25 και αυτός και απαντάει γρήγορα στο τρίποδο του Βασιλιάδη. Πάμε και στον πάγκο των τρικάλων. Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Λεόβαρης, ένα σκοράρι. Ο Γκρέκορη για τον ΠΑΟΚ που ξαναφέρνει το προβάδισμα. Διαμορφώνει το σκορ για τα τρικάλα 6-5. Γκρέκορη με τον ίδιο τρόπο που σκοράρε νωρίτερα. Με τη φάση δεν μπόρεσε να σκοράρει με το ανάποδο λέει από Νικολαίδης. Έκανε και το φάουλ. Χαρίσης με τον Avery. Βγάζει έξω για τον Γκρέκορη. Αυτός με τον Παπαχρήστο. Το ίδιο πράγμα τρεις φορές. Τρεις φορές. Την διαφορά στους δύο. 11-9. Είναι μεγάλος ο σκόρερ, ο πρόδρομος Νικολαίδης. Γκρέκορη 4-4 με πανομοιότυπο τρόπο. Και δυνατά screen. Θεωρεί ότι έχουν δεχτεί πάρα πολλούς πόντους σε αυτό το σημείο και ότι πρέπει να παίξουν πιο καλή και επιθετική άμυνα. Επίσης ζήτησε το... Του Μπόγκανου. Γκρέκορη φωστάρει χαμηλά και θα νικήσει στο μίσμα τον Κακλαμάνο. Γκρέκορη από το high post τη σοφαρίζει 26 όλα στους 14 πόντους παρακαλώ. 10 δευτερόλεπτα ακόμα όλα στη διάθεση του ΠΑΟΚ. Καυκής, παίρνει σπίτι από τον Τομάσεβιτς. Καυκής, έξω για τον Γκρέκορη που δοκιμάζει για 3, είναι εύστοχος, 59-55. Στο τέλος του... Γκρέκορη πίσω από το σκριν για 3. Είναι... 69-59, 6 λεπτά. Με μια ατομική προσπάθεια. Καυκής. Διαρά και τώρα Γκρέκορη. Δύσκολο σουτ. Εύστοχο όμως. Βασιλιάδη. Αυτός μαργάρει τώρα τον Μαγκουμή. Και τον κάτω από το καλάθι θα τον κόψει κιόλας. Χαρίσης. Είδε τον Γκρέκορη που ήταν μόνος του. Έδωσε την μπάλα και εκεί δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Αμερικανός. Λαομέροβιτς. Πολύ ωραία η πάσα του στον Γκρέκορη. Καταπληκτικό κάρφωμα. Απίστευτο κάρφωμα. Ότι έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και χαρίζει σκορ και θέαμα σε όλο τον κόσμο. Σε 32 λεπτά αγώνα. Λαομέροβιτς. Και τον Γκρέκορη πέρασε από κάτω. Πολύ όμορφα. Βγάλει από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τον Διαρά. Ο Μάρσαλ έχει πάει τώρα στον Κένι Γκρέκορη. 6-8 από το πρώτο καλάθι του Γκρέκορη που είναι πια υποφεληθεί από τη διαφορά ύψους με τον Μάρσαλ. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας από τον ΠΑΟΚ αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Rebound από τον Χαρίση. Εκεί έχει εύκολη δουλειά ο Γκρέκορη. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 8. Προσπαθεί να παίξει το pick and roll με τον Μαρμαρινό. Ο Τσιάρας. Απομένουν 8 δευτερόλεπτα στον ΠΑΟΚ. Ο Γκρέκορη συγκρατεί την μπάλα και την στέλνει στο καλάθι του Άρη. Η διαφορά αυτού. Να αφοπλίσει τον Μουλαομέροβιτς, αυτό είπε μάλιστα στο time out, ώστε να μην μπορεί να πάρει ανάσα και να έχουμε τα αποτελέσματα που έχει. Αυτά όμως είναι και τα αποτελέσματα του, καθώς με τις δύο βολές έφτασε τους 11, η διαφορά είναι στους 6, 70-64. Ο Wesson για τον Γκρέκορη, ωραίο καλάθι από τον Κένι Γκρέκορη. Wesson ψηλά,
Δεν βρίσκει πάσα στο Βασιλιάδη. Παίρνει ο ίδιος την προσπάθεια. Εξαιρετική κίνηση από τον Γκρέγκορη. Γερό πάτημα και έξω. Σιμτσάκ. Γκρέγκορη θέλει να ποστάρει το Στίβενσον. Ήρθε η βοήθεια, το πίβοτ. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Αμερικανό. Το 3 στα 3 σούτ εντός παιδιάς. Γκρέγκορη, ξανά το ίδιο. Με ανάλογη κατάληξη, υπό ανάλογες συνθήκες με τον Στίβενσον. Από του 48. Με το Μαρούς του συν 3. 45-48. 3 και 35 για το τέλος. Γκρέγκορη χαμηλά, κανένα πρόβλημα εκεί να νικήσει τον Σις. Δεν θα νικήσει τον Διαρά, ο Έσον καθαρίζει ψηλά. Λαομέροβιτς για τον Γκρέγκορη, άδειασε τον αντίπαλό του με αυτή την αλλαγή κατεύθυνση. 63. Βασιλιάδης πίσω από το καλό σκριν του Έσον, δεν θα σημαδέψει σωστά, αλλά έρχεται για την Ποσιακό. Ευνηδιασμός για την Καβάλα. Ντάνιελς από κοντά δεν πετυχαίνει καλάθι. Ευνηδιασμός τώρα για τον ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης στέκεται για τον Γκρέγκορη. Αυτός Ντάνιελς. Ουέσον με τον Καβαλιάουσκα. Στην άλλη πλευρά η πάσα. Βασιλιάδης για τρεις. Ούτε τώρα. Επιθετικό ριμπάουν από τον Γκρέγκορη όμως. Και το Διαρά. Ουέσον. Διαρά για τον Γκρέγκορη, το καλάθι και το κερδισμένο φάουλ από τον Κένι Γκρέγκορη. Γκρέγκορη με τον Τόμας. Γκρέγκορη θα γυρίσει και θα πετύχει το καλάθι. Προς τους 8. Γκρέγκορη ξανά, καλάθι και φάουλ. Πήρε ο Γουέσον, έδωσε στον Μουλαομέροβιτς και αυτό για τον Γκρέγκορη που ξεχάστηκε από τους παίκτες της ΑΕΚ. Από τους πλέον εύστοχους παίκτες. Μουλαομέροβιτς. Γκρέγκορη. Δεν μπόρεσε να τον κόψει ο Άντερσεν, ούτε καν να φανεί. 5. Στα τελευταία 30 δεύτερα του αγώνα. Τσιάρας. Δεν έχει φανεί επιθετικά μέχρι στιγμής. Το Μάσεβιτς. Για τον Γκρέγκορη, πολύ ωραία η πάσα από τον Σέρβο, με διπλή προσπάθεια. Ο Γκρέγκορη δεν τα κατάφερε, σου τριών πόντων από τον Έμετ, πολύ κακό. Ευνηδιασμός για τον ΠΑΟΚ από την ασίστ του Γουέσον στον Καυκή. Ολοκληρώνεται. Του Τομάσεβιτς και στη συνέχεια κάρφωσε εντυπωσιακά την μπάλα για το 15-12. Νέο εντυπωσιακό κάρφωμα όμως αυτή τη φορά από τον Κένι Γκρέγκορη. Μέχρι στιγμής έχει πολλά προβλήματα και αμυντικά και επιθετικά. Αμυντικά υστερεί, πάντα κάποιος παίκτης βρίσκεται να έχουν υστερεί απέναντι στις επιλογές του ΠΑΟΚ και επιθετικά. Τον Κέτσμαν και έτσι σέντερ για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή τη στιγμή ο Φώτσης. Ο Γκρέγκορη από το low post, ένα πολύ ωραίο καλάθι, παρά την άμυνα του Τσιάρας θα κάνει την επαναφορά. Θα δώσει στον, στον Γκρέγκορη, ο οποίος θα ευστοχίσει ένα εκπληκτικό τρίποντο από τον Κένι Γκρέγκορη με καμπύλη. Και έτσι οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με μια διαφορά 4 πόντων να τους χωρίζει. Να ακούσει σήμερα και όχι όταν θα ευστοχούν έξω από τα 6 και 25 και από ένα παίκτη όπως μας λέει ο Δημήτρης Κοντός, σωστά. Μόλις είχε μπει όμως το παιχνίδι. Ο οποίος, ναι, ήταν βεβαίως κρύος. Ο Γκρέγκορη δεν έχει πρόβλημα απέναντι στο σπάνιο. Μάλιστα, η διαφορά δεν αλλοιώθηκε μετά τα δύο τρίποντα, ένα για κάθε ομάδα που πέτυχαν ο Καυκής και ο Σάκοτα αντίστοιχα. Όμως εδώ, άσχετα αν δεν μπήκε το τρίποντο του Σπανούλη, αυτές οι αποστάσεις που τηρούν οι παίκτες του την επίθεση και η σωστή κυκλοφορία της μπάλας. Αντιθέτως, μπήκε το τρίποντο του Γκρέγκορη βεβαίως. Γκρέγκορη απέναντι σε δύο θα τους νικήσει. Ακόμα 7 και 5 για το φινάλε του ημιχρόνου. Γκρέγκορη για 3. 38. Διαρά. Γκρέγκορη χαμηλά. Αυτό είναι το ισχυρό όπλο. Εξοχή πάσα. Αλλά έχασε ένα ακόμα εύκολο, λέει, από η ομάδα της Ρόδου. Τον ευνηδιασμό, ο Γκρέγκορη. Καλάθι και φάουλ. Βασιλιάδης. Γκρέγκορη, έξοχη συνεργασία. Για να τελειώσει τη φάση με το αριστερό.
Ο Μάσεβιτς κατεβάζει και την μπάλα. Γκρέγκορη για τρεις. Βιαστική επιλογή, αλλά δικαιώνεται ο Αμερικανός. Τσιάρας. Θα δώσει για τον Γκρέγκορη. Αυτός θα αποστάρει με τον κόμματο στην πλάτη του. Πήρε τον απαραίτητο χώρο και με τη βοήθεια της τύχης ισοφάρισε σε 2-2. Είχε εκτελεί κατευθείαν, δίχως αποτέλεσμα. Τσιάρας κατεβάζει την μπάλα, δίνει για τον Γκρέγκορη, ο οποίος είχε χώρο. Καθυστέρησε λίγο, προτίμησε να πάει σε ένα υποπίεση σουτ. Κάτω από το καλάθι, Μαρμαρινός πάνω του, θα τον κόψει, εντυπωσιακά κιόλας. Γκρέγκορη θα φύγει στον ευνηδιασμό, ο Αποστολίδης τον περίμενε. Δεν ήταν πρόβλημα αυτό για τον Γκρέγκορη. Χρόνος τελειώνει, Μέχια σε μια δύσκολη προσπάθεια. Το Μάτσοβιτς πήρε το rebound, έδωσε αμέσως την assist για τον Γκρέγκορη. Μουλαομέροβιτς πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Βασιλιάδη. Και να στριφογυρίζει μπροστά από τον Ζάρα. Γκρέγκορη ελευθερώνεται, πάτησε δυνατά, σηκώθηκε ψηλά και με το ένα χέρι. 51-60. Μετά το 46-45. Απατά ο Γκρέγκορη 62. Με το προβάδισμα να αναλάσσεται διαρκώς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θέλει να πατήσει ο Γκρέγκορη και θα τα καταφέρει. 64-60 από το Λαμπρόπουλο με 5 φάουλ, ενώ αρκετοί παίκτες και από τις δύο ομάδες βρίσκονται κοντά στο φάσμα της αποβολής τους με 4 φάουλ μέχρι στιγμής. Ο Λαομέροβιτς είναι ένας από αυτούς. Γκρέγκορη δεν είναι. Ο Κυρίτσης τελικά είναι αυτός που αναλαμβάνει τη σκυτάλη στη θέση του point guard για τον ΠΑΟΚ. Γκρέγκορη με τον Μέχια. Έχει δυνατό άλμα. Η μπάλα πήγε χαμηλά στον Γκρέγκορη, ο οποίος κινείται εδώ περίπου σαν center, τον οποίο είχε σκοράρει νωρίτερα απέναντί του ο Γκρέγκορη. Να την πάλι δυο τους αντιμέτωποι. Ο Γκρέγκορη ξανά με ταμπλό. Φαίνεται ζεστός. Παρ' όλα αυτά ανδρώθηκε. Μπήκε στη θέση του. Γκρέγκορη με διπλή προσπάθεια. Λαομέροβιτς. Γκρέγκορη. Τον άφησε ο Γεωργαλής. Καλά να πάθει λοιπόν. 26-24. Είναι πέμπτος. 8-5 ο απολογισμός του. Ο ΠΑΟΚ ακριβώς πίσω του. 7 νίκες και 6 ήττες. Μαζί με τον Κόλοσσο Ρόδου μοιράζονται την 6η και 7η θέση. Καλός ΠΑΟΚ του πρώτου μηχρόνου, εξαφανίστηκε στο δεύτερο. Τώρα έχει 4 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. Ο Γκρέγκορη δίνει μια λύση. Κίνησε την μεγάλη του επίθεση. Γκρέγκορη για 3. Αυτός είναι, παραμένει, θα έλεγα, ζεστός. 1-10 η διαφορά. Ο Ολυμπιακός πατάει τον γκάζι και ξεφεύγει. Χαρίσεις αστόχησε, αλλά ήρθε με πολύ 23-31. Και 26-31 από τον Γκρέγκορη, ο οποίος φαίνεται ότι ζεστάθηκε με τα 205 ομαδικά ο ΠΑΟΚ. Άρα από εδώ και πέρα έχουμε βολές. Χαρίσης είχε μια ευκαιρία να μειώσει τους δύο πόντους. Τελικά θα μειώσει ο Γκρέγκορης στους τρεις. Βασιλόπουλος, έκλεψε ο Τσιάρας. Καλή δουλειά από τον Τσιάρας σε αυτά τα πρώτα 2,5-3 λεπτά της συμμετοχής του. Ο Γκρέγκορη προς στιγμή φάνηκε να είναι εκτός ελέγχου, αλλά εν τέλει κατάφερε να... Και θα δείξει ο Κυρίτσης επανέφερε στο Σίμτσακ, ο Τσιάρας το Χαρίση και τώρα ο Γκρέγκορη. Πολλά άτομα βρίσκει στο διάβατο, καταφέρνει όμως να βρει τον τρόπο. Και σίγουρα ο Αντρέα Ματσόν μπορεί να αισθάνεται ικανοποίηση γιατί έχει βρει λύση από την περιφέρεια και το κυριότερο είναι ότι έχει βρει και από παίκτες στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να μην τις περίμενε. Δηλαδή από ξύλο πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Θέλει να απαντήσει ο Γκρέγκορη και θα τα καταφέρει. Για να την παραλάβει όπως και έγινε. Γκρέγκορη με τον Αργυρόπουλο. Πάτησε πιο δυνατά ο Αμερικανός. Του έκλεισαν τον δρόμο δύο παίκτες του Άρη. Ο Αμερικανός βγαίνει έξω. Ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του, βρίσκει τον Γιόνσεν. Και πάλι Γκρέγκορη. Μέχρι μέσα. Πολύ όμορφη κίνηση από τον Κένι Γκρέγκορη. Σαρά. Ο Μάσεβιτς. Και τον Μπέτς. Έξω στον Γκρέγκορη. Αυτός για τρεις. 47-50. Μονρό με τον Χαλπέριν.
Και τώρα με τον Γκλέζα, Γκετσεύσκι. Γκρέγκορι πάει σε διείσδυση, σχεδόν ανενόχλητος. Τυπηδάει με κοντύτερο παίχτη, γιατί ο Ντρόμπνιακ έχει πάει να βοηθήσει το Χαλπερίν του Σπαρού. Ακριβώς η οδηγία του Σούλη Μαρκόπουλου, μετουσιωμένη στο παρκέ στο λόγο. Λαϊτζίδης. Γκρέγκορι, ξανά χαμηλά και ξανά έστωχος. Ξανά. Αλλά δεν έχει καταφέρει να προσπεράσει. Είναι κακή η περιφερειακή άμυνα του ΠΑΟΚ στις συγκεκριμένες φάσεις, γιατί όλα τα ρήγματα που δημιουργούνται από την κακή περιφερειακή άμυνα στους... Δεν είναι εικασία. Νομίζω ότι είναι βεβαιότητα, γιατί ο Άρης έχει 0 αμυντικά rebound και αυτό ήταν το τέταρτο επιθετικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος εκμεταλλεύεται αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Γκρέγκορι με πλεονέκτημα απέναντι στον Σκορδίνη που βρέθηκε. Μία από τις σπάνιες κακές επιθέσεις. Χατζιβρέτας που έχασε την μπάλα στη διείσδυση από τον Μονρό. Το lay-up από τον Γκρέγκορι μπροστά από τον Ντρόμπνιακ. Ο Σέρβος κατεβάζει το rebound. Βρέθηκε στο έδαφος. Εδώ αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει νωρίτερα. Αμερικάνικ γκάρ του Άρη, ο Κλάρκ, ο Μάιλς και ο Ρίτσαρντσον έχουν μαζί 17 πόντους. Κλάρκ και Μάιλς 7. Δύο περισσότερα είναι, αλλά από τα δύο που παίζουν στην Ελλάδα εννοώ. Δεύτερη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Γκρέγκορι πάτησε δυνατά. Ταπούτος. Γκρέγκορι και Ταπούτος και Γκρέγκορι με τον Καλάθι, ο οποίος δεν είναι κανένα σπουδαίος αμυντικός. 7-6. Ο οποίος Πελεκάνος εδώ είχε την ευκαιρία και για ένα τρίποντο. Ο ΠΑΟΚ σε κάθε ευκαιρία τον ψάχνει τον ευνηδιασμό. Ο Γκρέγκορι είδε τον Πελεκάνο να έρχεται και πάτησε πολύ γερά. Ντρόμπνιακ. Γκρέγκορι ζητάει χώρο για να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Καλάθι. Όπως έκανε πρώτο γύρο και στο δεύτερο, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλα τα παιχνίδια τους. Γκρέγκορι. Μπροστά ο ΠΑΟΚ, 50-52. Γκρέγκορι, ο Πελεκάνος δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα, αλλά το παλιό, το καλό το παλικάρι. 64 όλα. Γκρέγκορι. Για δύο. Ναι, 64-66, 26,9 δευτερόλεπτα για το τέλος. Τα πόντους, 6 στα 7 τίποτα, 5 σε 9 βολές, 6 rebound και βέβαια οι δύο βολές με τις οποίες έφερε το Μάστα Ίσα. Σημειώνεται κύριε Γιώνας. Όλα 68. Στον καλαθοσφαιριστών. Συζητήθηκε πολύ το όνομά του. 21-20 από τον Γκρέγκορι, ο οποίος πιάνει την άμυνα του. Μονρόου, Παπαδόπουλος. Ένας εναντίον ενός, ένας εναντίον δύο. Για τρεις ο Ντρόμπνιακ. Πασχίζει για το φόλο ο Γκρέγκορι και τελικά το επιτυγχάνει. 52-56. Δίπλα σε συμπαίκτες ο οποίος γνώρισε πριν από λίγες μέρες. Ο ΠΑΟΚ μπορεί και να περάσει. Καταπληκτική πάσα από τον Μονρό στον Γκρέγκορι. 11 η ασίστ του Τεόντοσιτς. Ωραία πάσα του Τσιάρα τώρα. Η απάντηση έρχεται με ωραίο συνδυασμό από αυτός. Rebound του Παπαδόπουλου. Δεν έχει παίξει ο Γκετσεύσκι καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Η απόκριση του Παπαδόπουλου θα έλεγα ότι άλλαξε το ρόλο του Γκετσεύσκι. Ο Τεόντοσιτς προηγουμένως μπερδεύτηκε. Πήγε να κάνει αυτός το out. Λες και ήταν η ομάδα, είναι η ομάδα του αυτή που αμήνεται κάτω από το συγκεκριμένο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ βγάζει μια πολύ ωραία φάση με την ασίστ του Παπαδόπουλου στον Γκρέγκορι και το ανάποδο κάρφωμα του Αμερικανού. Γενικά νομίζω ότι έχουμε δει θαυμάσιο θέαμα στο παιχνίδι. Δείτε εδώ. Ο Ολυμπιακός πατάει πολύ γερά πλέον στο παρκέ της ΠΑΟΚ Sports Arena, όπως είναι το επίσημο όνομά της. Αλλά βέβαια ο Γιαννάκης ξέρει πολύ καλά και από τα χρόνια στην Εθνική, αν θέλετε, ότι ένα ματς δεν τελειώνει. Κάνει πολλές δουλειές από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο. Μονρό δοκιμάζει σου τριών πόντων. Ούτε τώρα ο Γκρέγκορι μαζεύει το επιθετικό ριμπάουντ και καρφώνει εντυπωσιακά. Μονρό. Η πάσα έξω για τον Καλαϊτζίδη. Το τρίποντο από το τελευταίο είναι άστοχο, αλλά πολύ ψηλά ο Γκρέγκορι με αυτό το follow θα σκοτώσει.
ξεμαρκάρεται και δοκιμάζει νέο σου τριών πόντων. Τώρα θα σημαδέψει το σίδερο. Ο Πάουκ τρέχει στον εφηδιασμό. Γκρέκορι με τον Σιλ θα τον νικήσει. Για τον Πάουκ πριν από το ημίχρονο. Γκρέκορι 7 δευτερόλεπτα τώρα. Γκρέκορι περνάει το Στεφανίδη. Εκτελεί από το high post για δύο μέσα. Ο Γκρέκορι κάνει την διαφορά στα τελευταία λεπτά για τον Πάουκ και τον Παναγιώτη Βουγιού. Απλό μπάσκετ ζήτησε επιλέξει ο Κώστας Φιλαφίδης από τους παίκτες του. Πρώτη επιλογή pick and roll ανάμεσα στον Γκόλινς και τον Αλεξάνδρε. Πάρει Καλημερίδη. Έχει και τον εφηδιασμό η Καβάλα, έχει το εύκολο καλάθι, το οποίο λυγίζει τον αντίπαλο κυριολεκτικά στην ψυχολογία του. Ο Πάοκ όμως στέκεται όρθιος μόνο και μόνο επειδή αυτός εδώ, κύριο, σε σχέση με αυτά που βλέπαμε νωρίτερα στην τρίτη περίοδο. Ηλιάδης, το σούτ εκτός ανοπίας τον σταματά εντυπωσιακά. Στον αέρα ο Γκρέκορι. Δεμερτζής, Γκρέκορι από κοντά. Είπαμε είναι όλος ο Πάοκ ίσουν σε αυτή την επίθεση. Κόλινς κάνει λάθος. Ο Γκρέκορι μαζεύει την μπάλα και στον εφηδιασμό θα πετύχει το καλάθι. Παναθηναϊκό μόλις το πρώτο για την ομάδα του Μπράντοβιτς. Από την άλλη πλευρά ο Πάουκ όπως είπαμε έχει 8, Γκρέκορι σε μια έξοχη προσπάθεια 14-7-10. 4-4 βολές από τον Μπατίστ. Ο Διαμαντίδης που αποχώρησε είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 6 πόντους. Γκρέκορι νέα εντυπωσιακή προσπάθεια και πιτς καλή άμυνα από το Σέρβο και πάλι ο Καλαϊτζίδης για 3, 0-2 από τον αρχηγό του κεφάλου του Βαρά, δεύτερο συνεχόμενο επιθετικό rebound και η ισοφάριση το επιθετικό rebound από τον Παπάδο. Μέχρι στιγμής κυλάει πολύ καλά το παιχνίδι για τον Μαρκόπουλο, δεν υπήρχε και λόγος να χρησιμοποιήσει τον Ρόμια. Γκρέκορι για 3 από τη γωνία, ακόμα μία βόμβα για τον Μπάουκ, ήδη 8 δευτερόλεπτα πλέον για τον Παναθηναϊκό, καλή άμυνα και πάλι από τον Μπάουκ, το κλέψιμο από τον Δεμερτζή. Και θα οδηγηθούμε σε ένα εύκολο κάρφωμα από τον Γκρέκορι. 34-40 με τον Πάουκ και 25 για το τέλος της αναμέτρησης. Μονρό για το προσπέρασμα με ταμπλό επιθετικό ριμπάν πολύ ψηλά από τον Γκρέκορι και ισοφάριση 72-70. 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης του Πάουκ. 5 τώρα. Γκρέκορι υπό την πίεση του Περπέρογλου πατώντας τη γραμμή των 6-25. 72-74. Γκρέκορι. Δεν μπορεί να πάρει μπάλα από την άμυνα, την καλή άμυνα επάνω που παίζει ο Χατζής. Γκρέκορι θα κερδίσει το Χατζή εδώ, ναι. Και είναι Γκρέκορι του Ελυσιακού. Λίγο πριν κάνει βήματα ο Μιλισάβλης πάσαρε στον Ντρόμνιακ. Γκρέκορι πήρε καταπληκτική πάσα. Βιτς, Ντρόμνιακ, Γκρέκορι με τον Χατζή γυρίζει. Νωρίτερα τον νίκησε ο Γκρέκορι και τώρα θα τον νικήσει. 37. Τώρα ξεκινάει την προσπάθεια του, σταματάει, πασάρει πού. Σε ένα χώρο που τρέχει πρώτος ο Γκρέκορι, κερδίζει την μπάλα και θα χαρίσει το πρώτο highlight του αγώνα στους φίλους του ΠΑΟΚ. Το αγώνα για τον Πανελλήνιο. Γκρέκορι. Πήγε κοντά και νίκησε στο ένα εναντίον ενός τον Σμίνιο. Μουγιούκας προσποιείται, ο Μονρό καλή άμυνα του, πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού, εντυπωσιακότατο alley-oop του Μονρό στο συμπατριώτη του, το Γκρέκορι, κάρφωμα και 12 δευτερόλεπτα. Καυκής, Παπαδόπουλος, Γκρέκορι, πάει προς τα μέσα, εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Αμερικανό που κάνει το 71-66. Γκρέκορι. Πάντα Γκρέκορι με αντίπαλο τον διακιούζε. Έξοχη ατομική προσπάθεια βράση στη σέντρα, τώρα το κάνει με τον καυκή. Ο Γκρέκορι γίνεται κατά σύμπτωση κάτω από τις μπάλας και πάντα Ντρόμνιακ. Ο Μανρό χαμηλά, ο Μπέτσε του κόβει την οπτική προς το καλάθι. Με τη βοήθεια του Γκρέκορι, Ντρόμνιακ, Μιλισάβλεβιτς. Ο Γκρέκορι με αυτό το μάλλον τυχερό τρίποντο. Καλαϊτζίδης, Γκρέκορι θα τελειώσει εύκολα τη φάση καθώς πάντα Γκρέκορι με αντίπαλο τον Ρίτσαρσον. Θα νικήσει ο Ρίτσαρσον. Ο Γκρέκορι το κατέβασε να τις μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Πάντα Γκρέκορι θα τελειώσει την φάση καθώς Δεμερτζής, Παπαδόπουλος, πάσα μέσα στη ρακέτα καλάθι από τον Κένι Γκρέκορι. 8-4, μπάλα στο Κετσεύσκι. Γκρέκορι, μαρκάριο Παπανικολάου και καλάθι από τον Αμερικανό.
12 εύκολα. Πάουκ αρχίζει να μαζεύει τη διαφορά. Γκρέγκορη. Εδώ έχει σαφές πλεονέκτημα. Ποστάρει το Ζωρόσκι. 47-43. Ζωρόσκι. Πάσα έξω. Έρτσεκ που δεν έχει σκοράρει ακόμη. Πάσα ευνηδιασμού. Γκρέγκορη θα πάει στο κάρβωμα. Από την, πάσα του Καυκή. 50-52. Του Έρτσεκ. Γετσεύσκι θα γυρίσει. Rebound εντυπωσιακό από τον Γκρέγκορη. Καλάθι. 52-58. Ψάχνει μεγάλα σουτ μάλλον ο Μάρκοβιτς. Νέα καλή άμυνα στην περιφέρεια. Γκρέγκορη, ίδιο σκηνικό. Έκρηξη στην άμυνα. Ευνηδιασμός Κάρπο έχει να μας προσφέρει πολλές συγκινήσεις ακόμη. Κώστα Κατέβα. Σαφώς και το τρίποδο του Αθηναίου βελτίωσε κάπως την παγωμένη αλήθεια εικόνα στον πάγκο του. Παπαδόπουλος με τον Μπράιαντ. Πάσα μέσα Γκρέγκορη από κάθε πλευρά, κάθε στιγμή. Το κόψιμο ήταν σημαντικό. Καλή άμυνα από τον Καυκή, όποιος καταλάβει την πρόθεση του πριν για πάσα στο τρίποντο. Γκρέγκορη στον ευνηδιασμό για μία ακόμα φορά. Ο ΠΑΟΚ φτάνει στην άκρη του πλάνου την μονομαχία των δύο παιχτών. Κετσέσκι αυτή τη φορά δεν σούταρε για τρεις. Προτίμησε τον Γκρέγκορη που βρισκόταν στο low post με σαφώς κόντι. Γκριν λάθος από τον Αμερικανό. Μονρό ξεκίνεται στον ευνηδιασμό. Θα πασάρει στον Γκρέγκορη, ο οποίος θα αφήσει με το lay-up την μπάλα στο καλάθι.